Κύριε Μπορμπόκη, ξεκινήσατε να παίζετε μπάλα από το Άνω Μητρού Σισερών. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σας ανακάλυψε, σας έφερε στον ΠΑΟΚ και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά και η καριέρα σας? Κοιτάξτε, τότε στον ΠΑΟΚ ερχόταν παιδιά και δοκιμαζόταν κάθε καλοκαίρι. Και είχα έρθει με ένα φίλο μου από το χωριό και δοκιμαστήκαμε και... Ότι ήταν ο Φουντουκίδης τότε προπονητής, ο κύριος Αρίστος Φουντουκίδης. Δοκιμαστήκαμε και στην αρχή πήρε το φίλο μου, πήρανε και μετά ήρθα ξανά εγώ, ακόμα μία φορά για να δοκιμαστώ. Και τελικά με επιλέξαν, ήμουν μικρός, ήμουν 16 χρονών όταν με επιλέξαν στη δεύτερη ομάδα. Αλλά έκανα μεγάλη προσπάθεια, 2,5 χρόνια. Στη μικρή, στη δεύτερη ομάδα και ένας Ολλανδός προπονητής με επέλεξε για τη μεγάλη ομάδα. Με είχε δει σε ένα παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ και τότε δεν ήταν επαγγελματίας, κάνανε μια επαγγελματία. Και έτσι έγινα μια επαγγελματίας, με έκανε ο προπονητής αυτός, ο Λίμπρεχτς, και αυτούς με εμπιστεύτηκε πάρα πολύ γιατί και σιγά σιγά με έβαλε να παίζω στη μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο από το να παίξει τώρα παρά τότε, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ταλέντα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τώρα, υπάρχουν και τώρα, αλλά ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για να πάρεις θέση μέσα σε μια ομάδα τότε. Είπατε ότι ερχόταν νέα ταλέντα. Και βλέπουμε κιόλας ότι εκείνα τα χρόνια ερχόντουσαν και νέα παιδιά από μικρές ομάδες και καθιερώνονταν στον ΠΑΟΚ. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και σήμερα? Γίνεται και σήμερα. Γίνεται και σήμερα, γιατί βλέπω πολλά παιδιά από τη δεύτερη ομάδα έχουν ανεβεί στην πρώτη και βοηθάνε πάρα πολύ την πρώτη ομάδα. Έχουμε δικά μας παιδιά μέσα στην ομάδα. Τώρα να μην αναφέρω ονόματα, μην ξεχάσω κάποιον. Τότε ποια ήταν η διαδικασία της επιλογής των παιδιών? Έκαναν προτάσεις οι προπονητές που υπήρχαν στη δεύτερη ομάδα και φυσικά και η πρώτη ομάδα, ο προπονητής της πρώτης ομάδος, γιατί παίζαμε εμείς κάθε Δευτέρα παίζαμε με την πρώτη ομάδα, η δεύτερη ομάδα με την πρώτη και μας βλέπανε. Και αν έλεγε ο προπονητής της μεγάλης ομάδας αυτός πρέπει να γίνει, είμαι επαγγελματίας τότε γινόσουν για 2 χρόνια, γινόμασταν αμέσως είμαι επαγγελματίας, αν μας χρειαζόταν στην ομάδα. Άρα ήταν θέμα εμπιστοσύνης των προπονητών ή και θέμα ταλέντου? Αν δεν έχεις ταλέντο, δεν συμπιστεύει το προπονητή για να σε πάρει στην πρώτη ομάδα. Ο φετινός ΠΑΟΚ αναδιοργανώνεται. Πώς βλέπετε αυτή τη φετινή προσπάθεια? Βλέπουμε ότι ήρθε καινούργιος τεχνικός διευθυντής, καινούργιος προπονητής, ήρθαν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές. Πώς βλέπετε όλη αυτή την προσπάθεια? Τη βλέπω πολύ θετικά φέτος, γιατί ο προπονητής παίρνει κάποιες αποφάσεις που έπρεπε να παρθούν, κατά τη γνώμη μου, έτσι, πολύ πιο μπροστά. Νομίζω ότι προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει μια νεανική ομάδα, ώστε να έχει τρεξίματα και να έχουν τα παιδιά μέσα στο μυαλό τους ότι πρέπει να παίξουμε για να πάμε και πιο ψηλά. Και αυτό πρέπει να δώσεις για να πας πιο ψηλά. Οπότε πρέπει να δώσουν για να παίξουν και σε πιο ψηλά εννοώ και μπορεί και στο εξωτερικό. Οπότε καλά κάνει και εμπιστεύεται τα νέα παιδιά. Σίγουρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια φέτος από την διοίκηση του ΠΑΟΚ και από όλα τα χρόνια, και αυτά τα 3 χρόνια από τον κύριο Σαββίδη. Νομίζω ότι όμως η φετινή χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι οι άλλες. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τι σας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη από την όλη καριέρα στον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, είχα ένα ξέχαστο μάτς, ήταν μέσα στη Μαλίν. Η Μαλίν τότε ήταν η ομάδα που είχε πάρει το κύπελλο UEFA την προηγούμενη χρονιά. Ήταν μια τεράστια ομάδα τότε που έβαλα τον γκολ στο 87 και
προκριθήκαμε εκεί μέσα, είχαμε φέρει εδώ 1-1 και εκεί 0-1. Κερδίσαμε, ήταν πολύ μεγάλη πρόκριση, τεράστια πρόκριση ήταν για εκείνα τα χρόνια. Νομίζω ότι τα καλύτερά μου παιχνίδια ήταν πάντα με Ολυμπιακό και Άρη. Τα καλύτερά μου παιχνίδια που έκανα ήταν αυτές τις δύο ομάδες. Δηλαδή όποτε παίζαμε με Ολυμπιακό και Άρη ήμουν πάρα πολύ καλός. Με ποιον συμπαίκτη σας είχατε την καλύτερη συνεργασία? Εντάξει, είχα καλούς συμπαίκτες, τώρα μην ξεχωρίσω κάποιον, γιατί είχα καλούς συμπαίκτες και καλούς συμπαίκτες και καλούς φίλους. Ήμασταν μια ομάδα πολύ δεμένη μεταξύ μας. Και είχαμε, γι' αυτό είχαμε και καλή ομάδα. Άσχετα αν δεν πήραμε τίτλους, το ξέρουμε και γιατί δεν πήραμε τίτλους. Το ξέρετε και όλοι σας γιατί. Γιατί έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Σήμερα σας άρεσε η βράβευση? Ναι, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είχα χρόνια να συγκινηθώ έτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που με τιμήσαν.